και το σύνδεσμο φιλολόγου Κοζάνη για την εκδήλωση. Θέλω πρώτα απ' όλα όμως να ευχαριστήσω τον Γιώργο ως εκπαιδευτικός, γιατί εντάχθηκε στο μικρό εκείνο ποσοστό των φιλολόγων, ελληνική εκπαιδευτικών, που γράφει λογοτεχνία. Είναι, συγχωρέστε με τον χαρακτηρισμό ότι οι κυρίως φιλολόγοι είναι τραγικό άνθρωποι που προωθούν τις γνώσεις της τέχνης του ορθού λόγου, που διορθώνουν κείμενα μαθητών, να περνούν 35 χρόνια στην έδρα και να μην έχουν εκτεθεί στο ελάχιστο με το προσωπικό δυνατό του συλλόγου, στα μάτια και στη σκέψη της εκπαιδευτικής κοινότητας μαθητών, εκπαιδευτικών γονέων, πολιτών. Ο Γιώργος Πολεκούδας γίνεται για τους μαθητές το μοντέλο συγγραφέα που έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη να κατανοήσουν πως αν αξίζει να μάθει κανείς να γράφει κείμενα, αυτό είναι επειδή πρόκειται πρώτα απ' όλα για μια πηγή ευχαρίστησης, προσωπικής δημιουργίας, επικοινωνίας. Ανάγκη επικοινωνίας ήταν και αυτή της ηρωίδας της Νυφάδας, όπως γράφει ο συγγραφέας, άσχετα αν ο λόγος της τελικά δεν άγγιξε τους πολλούς. Η βασιλική είχε γεράσει, αλλά ο λόγος ήταν πιο καθαρός από ποτέ. Έκανε αυτό που χρόνια περίμενε. Είπε και εξήγησε όλα όσα έζησε. Έβγαλε πλάτη της. Για την αισθητική του μυθιστορήματος θα ήθελα να πω πως ο συγγραφέας κατασκευάζει ένα ωραίο κόσμο, ένα πλήρες σύμπαν με ευρύτητα χώρου και ευρύτητα χρόνου, όπου βρούμε πολλοί χαρακτήρες, καθένας με το ειδικό του βάρος, χωρίς να γέννει το κείμενο όπως το περνά κανενός. Ο αφηγηματικός κόσμος του βιβλίου δείχνει και την πολλή δουλειά του συγγραφέα. Και μόνο η συλλογή ιστορικών ντοκουμέντων και η ανθολόγηση των αναγκαίων για το μυθιστόρημα, η επίσκεψη τόπων και η μελέτη της ιστορίας τους και οι σημειώσεις επ' αυτών, η σύνταξη προσωπογραφιών των χαρακτήρων και ο αριστοτεχνικός σχεδιασμός των μεταξύ τους σχέσεων στον τόπο και στον χρόνο θα αρκούσαν για να καταδείξουν πόσο απαιτητική και δύσκολη ήταν η κοίηση αυτού του μυθιστορήματος και πόσο πολύ δικαιώθηκε αυτός ο κόπος. Δυνατές και οι συγκρούσεις του μυθιστόρημα, αναιτίες στη σύστασή του. Στις αφηγηματικές απαιτήσεις της Νυφάδας εντάσσεται και ο διπλός λόγος πολλών ερώων. Δρούν και μιλούν στην περίοδο του εμφυλίου, δρούν και μιλούν στις δεκαετίες του 50, του 60, του 80, του 90.